μαθητές, πρόσωποι φορέων, αγαπητοί συμπολίτες. Ο σκοπός της σημερινής συζήτησης είναι να αναδείξουμε την αναγκαιότητα για την ανάληψη των ευθυνών από την κεντρική κυβέρνηση με ξεκάθαρο και δεσμευτικό τρόπο απέναντι στις απαιτητικές διαδικασίες μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνητικής εξάρτησης, όλο δε μάλλον μηδενικής. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού για ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας που θα καθούν με την απολιμνητοποίηση. Παρ' όλα αυτά, η παντελής έλλειψη μέχρι και σήμερα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενό σχεδίου ομαλής μετάβασης και δίκης στη μεταλιγνητική εποχή, δημιουργεί εύλογες και έντονες ανησυχίες σε όλους μας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό για το κλίμα που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2018, η συμμετοχή του λιμνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή και το ενεργειακό μείγμα της χώρας θα μειώνονταν σταδιακά την επόμενη δεκαετία από το 34% στο 17%. Οι αναφορές του σημερινού Πρωθυπουργού για μηδενική συμμετοχή του λιμνίτη μετά το 2028 δημιουργούν ακόμα πιο έντονες ανησυχίες σε όλους μας. Οι συνθήκες ενεργειακής αποβιομηχάνησης για την περιοχή μας με αυτά τα μεγέθη, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο με χρονοδιάγραμμα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις θέσεις εργασίας όσο και στην απώλεια των εισοδημάτων. Πολύ δε περισσότερο, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι πολλαπλάσιες και αν τα ποσοστά απολιμνητοποίησης τελικά θα είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά. Η επιθετική πολιτική απεξάρτηση από το λιμνίτη, εκτός του ότι θα εκτινάξει ακόμα περισσότερο την ανεργία στην περιοχή μας, ελοχεύει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους τοπικής κλίμακας που σχετίζονται με την αποκατάσταση τόσο των εξαντλημένων όσο και των ανεξόμικων πεδίων των ορυχείων. Είναι σίγουρο ότι αυτή η αποκατάσταση πρέπει να γίνει με τη ΔΕΗ και τα εργοστάσια στην περιοχή μας σε λειτουργία. Ως νέα περιφερειακή αρχή και από την προεκλογική ακόμα περίοδο, κάναμε σαφές και δεσμευτήκαμε για τη διεκδίκηση ενός ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία που θα δεσμεύει την επόμενη, δηλαδή τη σημερινή κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της Βουλής. Αυτό το πετύχαμε ήδη από την προεκλογική περίοδο. Με δηλώσεις του κ. Μητσοτάκης, προεκλογικά εδώ από την Κοζάνη, δεσμεύτηκε γι' αυτό, αλλά και μετεκλογικά ως σημερινός Πρωθυπουργός, με πρόσφατες δηλώσεις του, έκανε λόγο για εξασφάλιση των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε.